κύριε Νάνο, εγώ πάντως το έχω πει, δεν θέλω να γίνεται πεδίο αντιπαρέσει Ακρόπολη, αλλά πιστέψτε με, περισσότερο είναι συναισθηματικό αυτό που λέω, δέχομαι και τον τουρισμό, είναι συναισθηματικό ότι είναι ένα σύμβολο η Ακρόπολη και δεν ανήκει πάντως όλη την ανθρωπότητα να μην γίνονται κινήσεις. Δευτερευόντως βάζω και αυτό που λέτε, αλλά θα σας πω κάτι, ότι και οι τουρίστες περισσότερο θα σοκαρίστηκαν με την εξέλιξη την οποία είδανε, παρά αν άκουγαν που σίγουρα θα το σχολίαζαν αρνητικά, δεν τίθεται θέμα. Εντάξτε, εμείς και να σας πω κάτι, εκεί για μένα, κύριε Νάνο, ως Έλληνες είμαστε και ακραίοι. Εκεί είναι για μένα η παρέμβαση. Εγώ σας λέω, σήμερα το πρωί, κύριε Νάνο, το είπατε και εσείς πριν. Σήμερα το πρωί, με το που είδα αυτό, γιατί ο κύριος Γερουλάνος, ο Υπουργός Πολιτισμού, ή ο κύριος Παπουτσής, που δεν είχε αρμοδιότητα, άσχετα αν ευθύνεται για αυτό που έγινε στην πορεία, να πάρει τηλέφωνο και να τους πει. Ελάτε να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο να βρούμε λύση. Εσείς πιστεύετε ότι άμα έκανε αυτό ο Υπουργός, σας είπα. Ελάτε τώρα και σας υπόσχομαι ότι στις 2 ώρες που θα μείνουμε θα βρείτε λύση. Υπήρχε περίπτωση να συνεχιστεί. Είναι η περίπτωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τους βιωτιοφορείς. Τη θυμόσαστε. Βέβαια. Μπήκανε σε ένα δωμάτιο μέσα και τελείωσε το θέμα. Το ίδιο έγινε προχθές με τους βενζινοπόλες. Έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν. Δηλαδή η πολιτική αναλώνεται σε χιλιάδες εργατόρες, προκειμένου για να δώσει την αυτονόητη λύση, να γίνουν 50 συσκέψεις, να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, τότε συγγνώμη, αυτή δεν είναι πολιτική και το πάντως, λέω όχι με ήττα, με ομικρόν γιώτα. Πάντως ενδεχομένως δεν το μέτρησαν σωστά. Μπορεί να πίστευαν ότι τελευταία στιγμή θα υποχωρούσαν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όπως και να το μέτρησαν, πάντως, οι πολιτικές ευθύνες είναι σε αυτούς που το μέτρησαν. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα, πάντως είμαστε συνηθισμένοι και στα ακραία πράγματα. Για παράδειγμα. Και αλλού συμβαίνουν αυτά. Για παράδειγμα, στο πύργο του Άιφελ, ξέρουμε, γνωρίζουμε. Υπάρχουν, υπάρχουν οι πολλοί που διαμαρτύρονται. Δεν κλείνουν όμως τον πύργο του Άιφελ. Είναι με ένα χαρτάκι. Ενημερώνουν, κύριε Στρατούλη, όσους πηγαίνουν. Δεν πιστεύει να είναι εργαζόμενοι. Όσους πηγαίνουν, τους ενημερώνουν και δεν κλείνουν τον πύργο του Άιφελ. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Νάνο, αυτό εγώ τουλάχιστον συμφωνώ μαζί σας. Εγώ δεν θέλω να κρίνει η Ακρόπολη με τίποτα, αλλά όταν και όταν κλείσει πρέπει να έχει μία σύνεση η κάθε κυβέρνηση να δει πώς θα απεγκλωβιστεί από αυτή την ιστορία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για την εικόνα της χώρας. Και σας ερωτώ, τι είναι χειρότερο, αυτό το οποίο έγινε τώρα ή αν ήταν κλειστή η Ακρόπολη, πείτε μου. Ξεκάθαρα να σας πω τώρα, άμα θέλετε να πάμε μόνο σε επικοινωνιακό, εγώ σας πηγαίνω περαιτέρω. Συναισθηματικά δεν θέλω να βλέπω κλειστή την Ακρόπολη ποτέ. Αλλά όταν τελικά, να σας πω κατά την άποψή μου, σας το λέω κακώς, κλείνεται. Αν αντιδράσω όμως με αυτόν τον τρόπο και ειδικά όταν ο άλλος έχει και το επιχείρημα της απόγνωσης, έχει χειρότερη ζημιά κάνεις. Μάλιστα, τώρα να αφήσουμε το θέμα αυτό. Θέλω να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα με τις ΔΕΚΟ και την εξυγίανσή τους. Σχεδόν διπλάσιος ο μέσος όρος μισθοδοσίας της ΔΕΚΟ σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα. Φαίνεται ότι πλέον είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση, ούτως ή άλλως βεβαίως οφείλει, να βάλει μαχαίρι στις μισθοδοσίες αυτές. Κύριε Πλεύρη, πώς βλέπετε τα στοιχεία αυτά? Βεβαίως αποδεικνύεται ότι τα πολιτικά κόμματα γνώριζαν, δεν είναι? Ακούστε, γιατί τα έχουμε πει και πολλές φορές από εδώ. Εμείς αυτό έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Πιστεύουμε στη φιλελεύθερη οικονομία και πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί να είναι επιχειρηματίας, δεν είμαστε εναντίον αυτού, στο βαθμό όμως που δεν θα μπαίνει μέσα. 1,5 τώρα είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ να δανείζεται το ελληνικό δημόσιο, να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για να έχουμε, αν θέλετε, και κατά βάση κακής ποιότητας ΔΕΚΟ όπως υπήρχαν, είναι κάτι το οποίο εμείς είμαστε εναντίον. Τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει εξυγίανση. Αντιλαμβάνομαι ότι σε συνθήκες κρίσης θα πρέπει να λειτουργείς με γνώμονα. Η μόνη διαπραγμάτευση που μπορεί να είναι, και μην κοροϊδευόμαστε με τις ιδιωτικές εταιρείες, είναι η διασφάλιση στο μέτρο του εφικτού θέσεων εργασίας. Αλλά από εκεί και πέρα, τουλάχιστον εγώ και ιδεολογικά που πιστεύω στη φιλελεύθερη οικονομία, δεν θα υπερασπιζόμουν το να είναι το κράτος επιχειρηματίας σε επιχειρήσεις που μπαίνει μέσα. Κοινωνική πολιτική και πολιτική μείωσης της ανεργίας με δανεικά χρήματα δεν μπορεί να γίνει. Να γίνει πραγματική ανάπτυξη, και με την πραγματική ανάπτυξη μπορούν να υπάρξουν και καλοί μισθοί στις ιδιωτικές θέσεις που θα υπάρξουν και καλές παροχές. Δυστυχώς η Ελλάδα είχε όλα τα αρνητικά τύπου σοβιετικής χώρας τόσα χρόνια. Και αφού πέρασε στη φιλελεύθερη οικονομία, είχε όλα τα αρνητικά, διότι τα καρτέλ το ένα τ' άλλο διαμορφώθηκαν εδώ. Δεν μπόρεσε κανένα οικονομικό μοντέλο να το υπηρετήσει σωστά. Οι ΔΕΚΟ λοιπόν πρέπει να εξυγιανθούν. Πολύ φοβάμαι όμως, ναι, ότι επειδή πλέον δεν έγινε αυτό τόσα χρόνια με ήπια προσαρμογή, με σωστές συνθήκες, θα γίνει άγρια,
θα γίνει άδικα και θα γίνει και αναποτελεσματικά. Μάλιστα, κύριε Στρατούλη. Εγώ, όπως το είπε ο κύριος Πλεύρης για σοβιετική οικονομία, προσπαθούσα να θυμηθώ πότε κυβερνούσα τη χώρα μέσω Σοβιέτ, αλλά δεν θυμήθηκα καθόλου, γιατί αυτό ως προς τον προστατευτισμό εννοεί τη διαφθορά και την γραφειοκρατία. Δεύτερο, θα σας πω τώρα για αυτό. Ξέρετε τι μου θυμίζει η πολύ έντονη συκοφαντική δυσφήμιση που άρχισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση κατά των 11 δημόσιων επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές. Μου θυμίζει κάποιον ο οποίος σκότωσε τους γονείς του και πήγε στο δικαστήριο να δικαστεί και είπε: «Σας παρακαλώ, αθωώστε με, γιατί αφού τους σκότωσα είμαι ορφανός. Είμαι ένα ορφανό παιδί. Λυπηθείτε με και αθωώστε με». Αυτό λέει και η κυβέρνηση, διότι είναι γνωστό ότι την κακοδιαχείριση, τη ρεμούλα, τις πελατειακές σχέσεις, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, βλέπε Siemens, που είχε γίνει η Ελλάδα Siemensland. Εδώ και το πολιτικό της προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πληρωμένη υπαλληλή της. Ένα τμήμα του πολιτικού τους προσωπικού, για να μην αδικούμε όλους. Υπεύθυνες είναι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες οικοδόμησαν σαν τα μούτρα τους τις δημόσιες επιχειρήσεις με πελατειακό τρόπο για να κάνουν τα ρουσφέδια τους και με τρόπο εξυπηρετικό για τις μεγάλες πολυεθνικές και τις επιχειρήσεις που ήταν προμηθευτές αυτών των επιχειρήσεων και μερικές φορές και μονοπρομηθευτές. Ρουσφέτια, άρα είναι το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Είναι υποκριτικό. Ένα λεπτό. Τρίτο. Κύριε Στρατούλη, για να απαντήσουμε λίγο σε αυτά που λέτε. Ξέρω ότι έχω μια άποψη διαφορετική από όλους. Όχι, καμία σχέση. Απλά θέλω να μάθω. Ο Ρουσφέτια έκανε μόνο το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Ποιο άλλο έκανε ρουσφέτια. Σίγουρα. Όποιο την κυβέρνηση κάνει ρουσφέτια. Σίγουρα. Το έχετε ελέγξει. Όποιο δεν έχει την κυβέρνηση μπορεί να κάνει ρουσφέτια και να κάνει. Το έχετε ελέγξει. Δηλαδή σε αυτέ τι θέσει του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Βόλευαν και του άλλου πυρό. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση αυτοί που κυβερνούν. Ακούστε με λίγο να δείτε, επειδή έχει τύχει να έχω 10 χρόνια μέλος της διοίκησης του ΟΤΕ, της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, της διοίκησης, όχι του συνδικάτου, ναι. Και ξέρω πολύ αποδέκω. Τρίτο, το οποίο θέλω να σας πω, είναι το εξής. Δίνουν, όταν εγώ βλέπω να δίνουν κάποια στοιχεία να συκοφαντήσουν κάποιους εργαζόμενους ΔΕΚΟ, ξέρω ότι εκεί είναι να πάρουν μαχαίρι να κόψουν μισθούς. Λένε 40.000. Ξέρετε πώς βγαίνει αυτό το 40.000. Βγαίνει από έναν που παίρνει 10-15 με ένα επιτελείο ημετέρων κολλητών στο εκάστοτε κόμμα, οι οποίοι είναι, σας λέω εγώ στον ΟΤΕ, όταν ήμουν εγώ στη διοίκηση ήταν 26.000, αυτοί ήταν 1.000 με 2.000 οι ημέτεροι, οι οποίοι παίρναν επιδόματα ευθύνη στα 4.000 ευρώ το μήνα σαν διευθυντές, 2.000 σαν υποδιευθυντές πριν κλπ. Ήταν και κομματικοί ημέτεροι, έτσι, τυχαίο δεν νομίζω. Ήταν πότε της Νέας Δημοκρατίας, πότε του ΠΑΣΟΚ, σας λέω, έτσι ήταν τα πράγματα. Και εργαζόμενος στο λεωφορείο, και όποιοι εργαζόμενοι τον ΔΕΚΟ και το ΟΤΕ ακούνε, τα θυμούνται αυτά που τους λέω. Όπως ήταν και μεγαλοσυνδικαλιστές που κατάφερναν. Κακός και αυτοί, κακός. Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Κανέναν δεν καλύπτω σε αυτό το οποίο γινόταν. Βάρανε λοιπόν 15.000 ευρώ ένα το χρόνο. 80.000 ο άλλος, μέσο όρο 40. Χτυπήστε τους λέει. Και ποιον χτυπάνε, χτυπάνε αυτόν που αρχίζει από το βασικό μισθό κλπ. Και το τέταρτο ζήτημα είναι ότι όταν βλέπω να χτυπιώνται με αυτόν τον τρόπο επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι λογικό να έχουν κέρδη. Οι αμυντικές βιομηχανίες στη χώρα μας είναι για να βοηθήσουν και την εθνική άμυνα και να μην εξαρτιέται η χώρα μας μόνο από τις πολυεθνικές, τα γεωπολιτικά παιχνίδια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας. Τα τουριστικά κίνητα όμως είναι για να έχουν κέρδη. Κοιτάξτε, σας λέω τώρα ΕΑΒ. Εγώ να σας πω και τον ΟΣΕ να πω ότι έχει και μια κοινωνική παροχή. Αλλά αστικές συγκοινωνίες. Γιατί αναφέρουν πρώτα ΟΣΕ και μετά αστικές συγκοινωνίες. Μα σε όλη την Ευρώπη. Α βγάλουμε τον ΟΣΕ να πούμε αστικές συγκοινωνίες που είναι πιο χαρακτηριστικό. Σε όλη την Ευρώπη επιδοτούνται. Δεν είναι κερδοφόρες αυτές οι δραστηριότητες. Γι' αυτό πληρώνουμε φόρους για να επιδοτούμε κάποιες υπηρεσίες και να είναι ποιοτικές. Η χώρα μας είναι χρεοκοπημένη και δεν μπορεί να επιδοτηθεί ούτε με ένα ευρώ πλέον. Ξέρετε, φτάνουμε στο άλλο άκρο, ναι, δυστυχώς. Κύριε Γεωργιάδη, συμφωνώ. Αλλά οι πολιτικές που πρέπει να υπάρξουν δεν είναι πολιτικές το πώς θα χτυπήσουμε τους μισθούς των εργαζομένων ή το πώς θα ξεπουλήσουμε και αυτές τις επιχειρήσεις που έχουμε. Υπήρχε και ένα αντάλλαγμα. Υπήρχε και ένα αντάλλαγμα γιατί ποτέ δεν κοστολογήθηκαν οι υπηρεσίες που παρέχουν αυτές οι ΔΕΚΟ. Άρα. Πηγαίναμε, πληρώναμε 40 λεπτά ή 50 το εισιτήριο, λέγω, στο λεωφορείο και ερχόταν το κράτος με διάφορους τρόπους να μας έπαιρνε άλλο 1-1,5 ευρώ για να συμπληρώσει τα ελλείμματα. Σύμφωνα. Άρα υπήρχε και πρόβλημα και τιμών και δαπανών. Ναι, σας λέω το εξής. Κυρίως αυτή η συκοφάντηση γίνεται για να τους κόψει τους μισθούς και δεύτερο για να πουλήσει
αυτές τις δημόσιες επιχειρήσεις. Δημιουργεί έτσι ένα κλίμα, σου λέει σκότωσε την Αθήνα. Αλλά τι υπάρχουν άλλα πράγματα. Είναι άδικο. Κοιτάξτε, τι αστικέ κοινωνίε έχει ειδοποιήσει. Εγώ θέλω να πω το εξή. Το πρόβλημα με το Πασόκ, και εγώ το λέω ευθέως. Συγγνώμη κύριε Πλεύρη, και τελειώνω. Εμείς όταν ακούμε την κυβέρνηση του Πασόκ να συκοφαντεί τις ΔΕΚΟ, ορισμένες ΔΕΚΟ και τους εργαζομένους τους, μέσα μας ξέρουμε στην αριστερά ότι δεν έχει πρόθεση να τις εξηγιάνει, αλλά ανθρώπινο αίμα μυρίζει. Είτε να κόψει μισθούς, είτε Στρατούλη, να ξεπουλήσει. Το 80% των εργαζομένων δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Το 80% των εργαζομένων. Ακούστε, το πρόβλημα με το Πασόκ, και εγώ το λέω ευθέως, είναι το εξής. Ότι ενώ κάποιος που πιστεύει στη φιλελεύθερη οικονομία δεν θα είχε πρόβλημα να υποστηρίξει ιδεολογικά ότι κύριοι αυτές οι εταιρείες δεν πρέπει να είναι κρατικές, με τη διαφωνία που μπορώ να έχω εγώ με τον κύριο Στρατούλη, αλλά να βγούμε και να πούμε δεν πρέπει το Πασόκ, τι κάνει τώρα. Επειδή στην ιδεολογία του δεν είναι αυτό το πράγμα, προσπαθεί να τις απαξιώσει με τρόπους προσβλητικούς, τολμώ να πω και γκεμπελίστικους πολλές φορές, της νοοτροπίας να απαξιωθούν τελείως στα μάτια του κόσμου και να πει ο κόσμος άντε παρατήστε με, παρά υπεύθυνα να βγει και να υποστηρίξει μια πολιτική που σίγουρα δεν είναι σοσιαλιστική, αλλά έχει επιλέξει να την κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα το ίδιο θα είναι, κύριε Πλεύρη. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί το κοιτάξτε ίδιο τι γίνεται. Τελικά έτσι, εγώ πιστεύω ότι με τις διαφορετικές προσεγγίσεις για να πετύχει μια πολιτική πρέπει να την πιστεύεις. Ακόμα και αν διαφωνείς. Εάν βάλετε εμένα να κάνω πολιτική ένταξη μεταναστών στην Ελλάδα θα αποτύχω. Γιατί δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε, ναι. Καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι με τις επιλογές που έχουν κάνει δεν είναι σοσιαλιστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι πρέπει να ακολουθήσουν μία άλλη νοοτροπία και προσπαθούν κάθε τόσο να βρίσκουν ερίσματα επικοινωνιακά στον κόσμο, παρά τουλάχιστον ή να πάνε την πολιτική όπως πιστεύουν. Κύριε Πλεύρη, την πραγματικότητα δεν καταγράφουν. Ή να την υπηρετήσουν. Κύριε Πλεύρη, γιατί μιλάτε για επικοινωνιακά ερίσματα, δεν καταγράφουν την πραγματικότητα. Συμφωνείτε μέσα στο σαφώς. Εγώ συμφωνώ. Και από τον κύριο Πλεύρη και από τον κύριο Στρατούλη, επειδή είπατε τα χειρότερα που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, συμφωνείτε με την εξηγία. Εγώ συμφωνώ, αλλά αντίστοιχα μπορώ να καταλάβω ότι ένα άλλο μπορεί εύλογα να πει, κύριε, αυτά γινόντουσαν τόσα χρόνια. Ένα δηλαδή από την αριστερά θα μπορούσε εύλογα να πει ότι εγώ θέλω να παραμείνουν κρατικές. Από τη στιγμή που πουλώντας τον ΟΣΕ, εγώ ακούω, θα αναλάβει τα χρέη το κράτος και το προσωπικό θα μεταταχθεί, εύλογα μπορεί να πει και κάποιος, με συγχωρείτε κύριε Νάνο, αφού θα μεταταχθεί το προσωπικό. Άρα θα το έχεις στο δημόσιο. Αφού τα χρέη θα τα πληρώσει στο δημόσιο, για ποιο λόγο θα το πάρει ένα ζευγάρι. Θέλει να πουλήσει το φιλέτο σε Κινέζους. Διότι εγώ που λέω να πουληθεί, δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί να πουλήσεις κάτι πρέπει να απομυστείς ότι είναι πρόβλημα. Μα αν δεν έχει υπεράριθμο προσωπικό ο ΣΕ και δεν έχει χρέη, τότε με συγχωρείτε να το κρατήσει το κράτος και να κάνει σωστή πολιτική. Για αστιώτες, επειδή πριν από λίγο ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τον ΟΣΕ, μιλάμε για αστιώτητες στην Επιτροπή. Να συζητάμε για μετατάξεις, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει ζήτημα με τον αριθμό των υπαλλήλων και των δραστηριοτήτων που ασκεί το κράτος, που πρέπει να συρρυκνωθούν αναγκαστικά. Και είναι και αστείο επίσης να λέμε ότι θα εξηγιάνουμε όταν πάλι τα χρέη θα πάνε στο κράτος. Άμα πάνε στο κράτος, για να αναγνώσω δηλαδή να πάρουν και τα χρέη. Δεν είναι έτσι απλά. Να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Όσο να βάζουμε τα τάξη, όταν κάποιος παίρνει 10.000 ευρώ και το μετατάξει καμιά... Και τη γραμμή Πάτρας Θεσσαλονίκης. Ένα λεπτάκι, κύριε Στρατούλη. Δεν είναι έτσι απλά το νομοσχέδιο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όταν αυτό θα πω και θα τελειώσουμε. Απλά να ξέρει, όταν θα γίνει η μετάταξη και παίρνει κάποιος οδηγός 10.000 ευρώ και τον πας σε μια υπηρεσία και τον πεις με 1.000 ευρώ, αυτό δεν είναι βολικό. Απαντήστε μου. Κοιτάξτε, γιατί για παράδειγμα. Είναι θα πάει σύμφωνα με την μισθοδοσία. Σε δυστυχώς στην Ολυμπιακή πληρώνονται χωρίς να πατάνε πάντως οι μετατάξεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον κύριο Δημήτρη Σατούλη, τον Σπύρο τον Άνω και τον Λουκά τον Γεωργιάδη. Καλό βράδυ.